Μαντούκα εκτελεί κεφαλιά του Μαϊστόροβιτς, 1-0 για την ΑΕΚ στο 18ο λεπτό. Από την καρφωτή κεφαλιά του Μαϊστόροβιτς, η εκτέλεση κόρνερ του Μαντούκα, η ΑΕΚ παίρνει προβάδισμα στο Ολυμπιακό Στάδιο, καθώς η άμυνα της Λάρισας δεν μπόρεσε να αντιδράσει, γι' αυτό και ο Μάλαρτς τα βάζει με τους συμπαίκτες του. Νάτος εδώ σε πρώτο πλάνο ο Ντάνιελ Μαϊστόροβιτς, που θα δώσει και σε αυτόν τον αγώνα την λύση. Δείτε εδώ το κόρνερ του Μαντούκα, καρφωτή κεφαλιά του Μαϊστόροβιτς, απέκρουσε δίχως να συγκρατήσει ο Μάλαρτς, 1-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο για την ΑΕΚ. Δείτε ξανά την δυνατή κεφαλιά του Ντάνιελ Μαϊστόροβιτς. Κίνδυνος για την αιστεία της ΑΕΚ, σέντρα του Βενετίδη στην πλάτη του Αραούχο, δυνατό γυριστό σουτ, 1-1. Το 1-1 από τον Ρωμαίου για την Λάρισα. Πάγωμα στο Ολυμπιακό Στάδιο στο 45ο λεπτό. Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον Βραζιλιάνο μέσω της Λάρισας, η σέντρα εδώ του Βενετίδη, μπάλα βρήκε στο κεφάλι του Αραούχο, στρώθηκε στο Ρωμαίο, αυτός με τη μία γύρισε με το αριστερό. Είπαμε, έχει ποιότητα η Λάρισα από τη μέση και μπροστά, και δείτε πως πήγε η μπάλα στη γωνιά του Σάχα. Σε ένα κέραιο χρονικό σημείο, την ώρα που συμπληρώνει τη ΣΑΕΚ, και από εκεί ξεκινάει μια γρήγορη επίθεση με τον Νέμεθ. Τώρα ο Σκόκο στην περιοχή πέφτει κάτω, πέναλτι στο 49. Πολύ καλή ενέργεια από τον Νέμεθ που πέρασε στον Σκόκο, ο οποίος κινήθηκε πολύ γρήγορα. Ο Μπουκουβάλας του πήρε τα πόδια. Δείτε εδώ ο Νάτσο Σκόκο, όντως υπήρξε επαφή. Πέναλτι για την ΑΕΚ σε ένα πολύ καλό χρονικό σημείο, στο 48 του αγώνα, 5ο λεπτό δεύτερο ημιχρόνου. Ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Μπλάνκο που βρίσκει δίχτυα. 2-1 για την ΑΕΚ. Ένα γκολ σε πάρα πολύ καλή χρονική στιγμή για την ομάδα του Μπάγεβιτς. Και αυτό το λέμε όχι σε πρώτη φάση για να πάρει μπρος και να πετύχει περισσότερα τέρματα, αλλά αυτό που συζητήθηκε πάρα πολύ στην ανάπαυλα και με βάση την ψυχολογία που επικρατεί πάνω από την ΑΕΚ των τελευταίων εβδομάδων, είχε να κάνει με τη φόρτιση που επηρεάζει σε κάθε παιχνίδι. Ο Μαντούκα με φάλτσο, η κεφαλιά, γκολ, 3-1 με τον Νέμεθ, 64. Ο Ούγγρος που κάνει τη διαφορά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ο παίκτης που ξεκλείδωσε την άμυνα της Λάρισας στο 49, βγάζοντας τον Σκόκο απέναντι από τον Μάλαρτζ, ανατράπηκε ο Σκόκο, κέρδισε πέναλτι ΑΕΚ, το μετέτρεψε σε γκολ ο Μπλάνκο, και στο 64 από την εκτέλεση φάουλ του Μαντούκα, ο Νέμεθ και πάλι με κεφαλιά βρίσκει δίχτυα. ΑΕΚ Λάρισα. Το λέγαμε και επιμένουμε, είναι ένα μάτς που θα έχει κι άλλα γκολ. Είναι ένα μάτς με πολύ μεγάλη επιθετικότητα. Δεν ξέρουμε βέβαια αν ο Ντούσαν Μπάγεβιτς με το...